Κύριε Παπαναστάση, είναι επαναστάτες οι Ρουβίκονες. Είναι αποδεκτή η δράση τους ως ταξική πάλι? Καταρχάς, να εκφράσω τη θέση μας σαν κομμουνιστικό κόμμα απέναντι στο γεγονός. Αυτό απέναντι. Καλά, που... το φανταζόμουν, είναι αυταπόδεικτο. Το κουκουέ πάντα είναι πολύ σοβαρό σε αυτά. Διαφωνούμε απόλυτα με αυτές τις πρακτικές και το εκφράζουμε με σαφήνεια αυτό το πράγμα. Και το εκφράζουμε για έναν δημοσιογράφο ο οποίος πυκνά συχνά εκφράζει έναν αδόκιμο, θα έλεγα να χρησιμοποιήσω έναν ήπιο τρόπο, έναν αδόκιμο τρόπο έκφραση ενός αντικομουνισμού. Εντάξει, έχει δικαίωμα να το κάνει. Βεβαίως, τον ίδιο τρόπο, βεβαίως, και το κόμμα, απλά το αναφέρω αυτό σαν ένα στοιχείο. Αλλά στη δημοκρατία υπάρχουν απόψεις. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι μέσα από την προβολή η οποία έγινε σε αυτό το γεγονός, δεν θα την κρίνω αν είναι σωστή ή λάθος, έχουμε την αίσθηση ότι η ευαισθησία είναι à la carte. Και το αναφέρω αυτό γιατί είναι πολλές φορές έχει συμβεί στο παρελθόν όσον αφορά το κόμμα μου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να έχουμε καταστροφές γραφείων του, μνημείων που εκφράζουν. Εμείς έχουμε καταδικάσει πάντοτε. Δεν το προσδιορίζω. Όχι, εννοώ σαν κόμμα. Είναι πολλές φορές πραγματικά. Βεβαίως, αν έχει συμβεί κάτι. Αλλά αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Αν θέλετε, ενοχοποιώ εντός εισαγωγικών ή και εκτός και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή? Που τέτοιες καταστροφές δεν προβάλλονται. Δηλαδή, πολλές φορές και τώρα τελευταία έχουν συμβεί επιθέσεις σε γραφεία μας. Έχουν καταστραφεί μνημεία ιστορικά τα οποία αναδεικνύουν λαϊκούς αγώνες. Και πείτε να μην είχε συμβεί. Δεν προβάλλονται. Βεβαίως και είναι απαράδεκτο. Και εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε μια, αν θέλετε, αντίστοιχη προβολή τέτοιων γεγονότων. Τι σας κατέστρεψαν πρόσφατα? Γραφεία, έχουν γίνει επιθέσεις σε γραφεία μας. Και στο παρελθόν και στην προεκλογική περίοδο. Ναι. Και φυσικά δεν είχαν την προβολή την οποία έχει η επίθεση στον κύριο Πρωτοσάλτε. Και δεν μπαίνω σε μία, αν θέλετε, διαδικασία συμψηφισμού. Δεν το κάνω αυτό. Μα σήμερα είναι ο κύριος Πρωτοσάλτε, αύριο κάποιος άλλος, αν συνεχίζεται το φαινόμενο. Τώρα, όσον αφορά την αναφορά η οποία έγινε στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου το οποίο υπάρχει όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό το. Σας είπα, είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν είναι άποψη. Το συζητάμε, αν θέλετε. Βεβαίως. Είναι ενδιαφέρουσα η διαφωνία. Και να σας απαντήσω. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά όχι απλά καλύπτει. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι και επικίνδυνο. Και για να προσδιορίσω αυτή την λέξη την οποία χρησιμοποιώ, θα το συνδέσω με τους λαϊκούς αγώνες, τις λαϊκές κινητοποιήσεις, οι οποίες πάρα πολύ εύκολα μπορούν να ενταχθούν και στην σφαίρα της τρομοκρατίας. Μα δεν είχαμε ποτέ τέτοιο πρόβλημα με την μεταπολίτευση. Το αντίθετο πρόβλημα το είχαμε, αλλά αυτό το πρόβλημα που αναφέρετε εμείς, δεν είχε. Εμείς αν θέλετε το εκφράζουμε. Υπήρχε στις 17 Νοέμβρη κάποιες αναφορές περί λαϊκού. Το πράγμα. Και να σας πω όχι, και κάτι. Στον πραγματικό πολλές φορές ακόμη και ακτιβίστικες ενέργειες σαν του Ρουβίκουνα, οι οποίες δεν έχουν και κάποιο, αν θέλετε, συνολικό πολιτικό μήνυμα. Ακτιβίστικες είναι και συνάδελφοι. Ας το πούμε έτσι, πώς να σας το πω. Όταν πηγαίνει και τρομοκρατεί και δίθεν αποδίδει δίκαιο γιατρούς. Να το προσδιορίσω ότι δεν έχει ένα συνολικό πολιτικό μήνυμα. Είναι αξιόπινες πράξεις. Αξιόπινη, αυτό. Αλλά θέλω να πω, με ευκαιρία αυτές, το αστικό κράτος, η κυβέρνηση, δεν χάνει ευκαιρία να δείχνει την αριστερά και φυσικά σαν αριστερά εμείς θεωρούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την ενοχοποίηση των λαϊκών αγώνων. Αυτός δεν είναι λαϊκός αγώνας. Πάντως, όχι, ποτέ η κυβέρνηση για τους αγώνες δεν ενοχοποίησε το μιλάμε κουκουέ για αυτές τις δράσεις. Λαϊκούς αγώνες. Μην το πείτε αυτό. Ποτέ δεν ενοχοποίησε για αξιόπινες πράξεις το κουκουέ. Το μέλλον εμείς δεν βλέπουμε. Εντάξει, τώρα βλέπουμε και λίγο το μέλλον και πραγματικά δεν αλλά... θέλουμε. Είμαστε αντίθετοι στην αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που αφορά την τρομοκρατία, ούτως ώστε να γίνει πιο ισχυρή, γιατί την ίδια την τρομοκρατία, αν θέλετε, εμείς λέμε ότι την γεννάει ένα βάναυσο, ένα πάνθρωπο σύστημα που είναι το καπιταλιστικό σύστημα το οποίο ζούμε. Θεωρείτε ότι ο Ρουβίκονας είναι όργανο του καπιταλιστικού συστήματος? Κοιτάξτε να δείτε, μέσα σε αυτό το σύστημα υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Άλλο να υπάρχει αντιδράσεις, θεωρείτε ότι είναι και όργανο τους? Όργανο, δεν μπορώ να πω ότι είναι όργανο, αλλά μία, αν θέλετε, έκφανση αυτής της βίας μπορώ να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Όσον αφορά τα γεύματα, εμείς θα προτιμούσαμε αυτά τα γεύματα, τα παιδιά,
μια και μιλάμε για αυτή την ευάλωτη κατηγορία, να τα έχουν στο σπίτι τους και όχι να τους μοιράζονται στα σχολεία. Γιατί αυτό. Σωστά λέτε. Το γιατί δεν τα έχουν στο σπίτι τους, αυτό θα πρέπει να ψάξουμε. Να δούμε γιατί οι οικογένειες οι ελληνικές και είναι ο ΣΕΒ και δεν έχουμε κανένα λόγο να τον εμπιστευτούμε εμείς. Ανέφερε ένα ποσοστό. Εμείς λέμε ότι είναι τεράστιο αυτό το ποσοστό. Είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Οικογένειες οι οποίες όχι την οικονομική ρευστότητα για τους επόμενους τρεις μήνες, για το σήμερα. Την πρώτη μέρα του μήνα που παίρνουν τον μισθό τους ή οι συνταξιούχοι τη σύνταξή τους, τη δεύτερη μέρα δεν έχει μείνει τίποτε αποπληρώνοντας τις υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο ενοχοποιούμε εμείς για τις λιποθυμίες είναι την πολιτική των κυβερνήσεων και αυτής της κυβέρνησης αλλά και της προηγούμενης και δυστυχώς δεν φαίνεται φως στο τούνελ, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση παλαιότερων εποχών.